Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η σημερινή κινητοποίηση χρειάζεται να είναι μόνο η αρχή, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την κυβέρνηση να εξαπατά, να κοροϊδεύει και να προσπαθεί να διασπά τους εργαζόμενους με εξαγγελίες για διορισμούς τσίπουλα. Οι αναπληρωτές δεν είναι αριθμοί, δεν είναι νούμερα σε στατιστικές. Είναι χιλιάδες συνάδελφοι που εδώ και χρόνια γυρίζουν όλη την Ελλάδα και στηρίζουν το δημόσιο σχολείο. Είναι χιλιάδες κενά εκπαιδευτικά που λείπουν από το δημόσιο σχολείο. Είναι κενά μπροστά σε μια σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει με τουλάχιστον 60.000 ελλείψεις. Είναι κοροϊδία να μιλάει η κυβέρνηση για 5.250 διορισμούς όταν οι συνταξιοδοτήσεις μόνο για φέτος ξεπερνούν τις 8.000. Το 2021 είναι αυτονόητο ότι στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο, στο λύκειο, το γυμνάσιο, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο χρειάζεται να υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Είναι αυτονόητο ότι στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν οι κλάδοι της μουσικής, των εικαστικών, των θεατρολόγων, της πληροφορικής και όλων των ειδικοτήτων που δημιουργούν ένα πλαίσιο παιδαγωγικής λειτουργίας που καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε μόνιμους μαζικούς διορισμούς όλων των ειδικοτήτων. Οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει κανένα συνάδελφος δεύτερης κατηγορίας. Όλοι από το δικό τους μετερίζει συμβάλλουν στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Χρειάζεται να συνδυαστεί αυτός ο αγώνας με τα μέτρα για την ενίσχυση των σχολείων την επόμενη χρονιά. Με μικρότερες τάξεις, με δάσκαλο στο ολοήμερο, με ειδικότητες που θα κάνουν αποκλειστικά το αντικείμενό τους και όχι να μοιράζεται και ο δάσκαλος εκπαιδευτικός να γίνεται γυρολόγος. Χρειάζεται από την πρώτη μέρα να είναι όλοι στις θέσεις τους. Χρειάζονται πολύ περισσότεροι χιλιάδες μαζικοί διορισμοί με βάση αυτό που ενώνει όλους και δεν είναι τίποτα άλλο από τις πραγματικές ανάγκες. Μην ψάχνει λοιπόν το Υπουργείο κατανομές και τερτύπια. Ας κοιτάξει τις προσλήψεις των χιλιάδων αναπληρωτών όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες και με βάση αυτό να κάνει μονιμοποίησης όλων αυτών των συναδέλφων. Θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή μέσα από τα σωματεία μας, συλλογικά, από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία με συσκέψεις, περιοδίες, με οργάνωση νέων, πιο μαζικών, δυναμικών και ενωτικών κινητοποιήσεων, γύρω από αυτό που μας ενώνει όλους, τη μονιμοποίηση όλων, την εξίσωση των δικαιωμάτων, τη δημιουργία προϋποθέσεων, το σχολείο να στηρίξει πραγματικά τους μαθητές μετά από 2 χρόνια πανδημίας με εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες και επιπτώσεις συνολικά στους μαθητές μας. Συνεχίζουμε ενωμένοι, ο καθένας από το μετερίζει του και όλοι μαζί συσπηρωμένοι στα σωματεία μας. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της νίκης, ο δρόμος της ενότητας, ο δρόμος που πραγματικά μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση, να τη φέρει σε πραγματικά δύσκολη θέση. Και αυτό είναι επιπτώσεις, συνάδελφοι. Καλή δύναμη.